Οι συγκλονιστικές και συνάμα τραγικές εξελίξεις που ζούμε τις τελευταίες 40 ημέρες με τη νέα πολεμική σφαγή των λαών δημιουργούν νέες συνθήκες για την πάλη μας. Πλατιές λαϊκές δυνάμεις και στη χώρα μας προβληματίζονται για το που βαδίζουν τα πράγματα στις κόντρες των μεγάλων δυνάμεων. Επιπλέον, τα εργατικά λαϊκά στρώματα έρχονται αντιμέτωπα με τα οικονομικά αδιέξοδα της ακρίβειας και του πληθωρισμού, τα οποία οι πολεμικές διεργασίες τα αναζωπυρώνουν όπως το λάδι στη φωτιά. Ακόμη διευρύνεται η λαϊκή ανησυχία και για το γεγονός της ταχύτατης και βαθύτερης εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο, αλλά και για τα απόνερα αυτών των εξελίξεων στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τα αστικά επιτελεία προσπαθούν να καταπραίνουν και να καναλιζάρουν όλα τα παραπάνω στους δρόμους της χειραγώγησης του λαού. Έτσι, παραδείγματος χάρη, μαθαίνουμε από ανάλυση του CNN πως οι μυστικές υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ έχουν θέσει ως κορυφαία προτεραιότητα την αποκωδικοποίηση του ψυχισμού του Πούτιν. Μάλιστα, έγραφαν πως ίσως να έχει επηρεαστεί η ψυχολογία του εξαιτίας της παρατεταμένης απομόνωσής του κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID. Πασίγνωστος Έλληνας αναλυτής έλεγε δημοσίως στην κρατική ΕΡΤ πως η επιστήμη των διεθνών σχέσεων σηκώνει τα χέρια ψηλά και πως άλλη επιστήμη πρέπει να ασχοληθεί με το πώς λειτουργεί η ρωσική ηγεσία. Πράγματι, υποδειγματική η προσπάθειά τους να μας πούνε πως οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι είναι αποτέλεσμα ενός ή κάποιων τρελών, κάποιων κλονισμένων ψυχικά και όχι του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος που πάνω στην εκμετάλλευση της εργατικής τάξης, στο κυνηγητό του κέρδους, στους ανταγωνισμούς των μονοπωλίων και των υπεριαλιστικών δυνάμεων, γεννά και τη βαρβαρότητα του πολέμου. Όμως, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, η δραματική κατάσταση που εκτελήσεται στην Ουκρανία, το μακελιό των λαών δεν είναι κεραυνό σε νεφρία. Πρόκειται για διεργασίες που σιγόβραζαν μέσα στο καζάνι των μεγάλων αντιθέσεων που συγκλονίζουν το σύγχρονο κόσμο μας. Ποιες αντιθέσεις είναι αυτές? Όχι βέβαια ανάμεσα στη δημοκρατία και στον αυταρχισμό, όπως ισχυρίζονται όσοι ήδη έχουν βουτήξει τα χέρια τους στο αίμα των λαών και ψάχνουν την κολυμπήθρα του Σιλοάμ για να εξαχνιστούν από τα εγκλήματά τους και να τα συνεχίσουν. Οι αντιθέσεις για τις οποίες εμείς μιλάμε έχουν να κάνουν με τη σύγκρουση των αστικών τάξεων, των υπεριαλιστικών δυνάμεων για τη μοιρασιά του πλούτου που παράγουν οι εργαζόμενοι, για τον ορυκτό πλούτο, την ενέργεια, τους δρόμους των εμπορευμάτων, τα μερίδια των αγορών, τα γεωπολιτικά στηρίγματα. Η διαπάλη για το μοίρασμα και το ξαναμοίρασμα όλων αυτών είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του κόσμου, όπου κουμάτο κάνουν τεράστιες μονοπωλιακές επιχειρήσεις, τα μονοπόλια. Είμαστε στην εποχή του μονοπωλιακού καπιταλισμού, του υπεριαλισμού και σαφώς ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει όλα αυτά τα υπεριαλιστικά χαρακτηριστικά. Ο λαός της Ουκρανίας βρέθηκε στο επίκεντρο της υπεριαλιστικής σύγκρουσης εξαιτίας της κατάστασης που διαμορφώθηκε για τους λαούς μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Είναι λοιπόν έκθετες τόσο οι αστικές όσο και οι οπορτουνιστικές δυνάμεις που για χρόνια πολεμούσαν τη Σοβιετική Ένωση και πρόσφατα γιόρτασαν ακόμα και τα 30 χρόνια από τη διάλυσή της, αποσιωπώντας το γεγονός πως η παλινόρθωση του καπιταλισμού σήμανε τη διάλυση ιστορικών, εργατικών και λαϊκών κατακτήσεων και επανέφερε του λαού της Σοβιετικής Ένωσης στην εποχή της ταξικής εκμετάλλευσης και των υπεριαλιστικών πολέμων. Η Ουκρανία, που αποτελούσε τη δεύτερη μεγαλύτερη σοβιετική δημοκρατία στα πλαίσια της Σοβιετικής Ένωσης, ήταν και είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα κάθε λογής σύγχρονα υπεριαλιστικά σχέδια. Είναι δεύτερη σε έκταση στην Ευρώπη, μετά τα εδάφη που έχει η Ρωσία. Και έχει τουλάχιστον, ή τουλάχιστον μπορούμε να πούμε πριν τα γεγονότα του 2014 και τα πρόσφατα, είχε μια σημαντική ακτογραμμή στη Μαύρη και στην Αζωφική θάλασσα, όπου εξακριβωμένα βρίσκονται σημαντικά κοιτάρματα υδρογονανθράκων. Διαθέτει σημαντική εργατική δύναμη, αρκετά εξειδικευμένη μέσα σε έναν συνολικό πληθυσμό, δηλαδή μια εσωτερική αγορά πάνω από 43 εκατομμύρια. Παρά τις συνέπειες της αντεπανάστασης, διαθέτει ακόμα κάποιες ισχυρές βιομηχανικές βάσεις, όπως και εξορυκτική βιομηχανία, εξορίσει σίδηρο, μαγκάνιο, γραφίτι, τιτάνιο, ουράνιο, άνθρακα και ούτω καθεξής. Έχει σημαντικές καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Άνω το 70% του εδάφους της είναι καλλιεργήσιμο. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς σιταριού, καλαμποκιού, κρυθαριού, ηλιόσπορου, σόγιας
και άλλων αγροτικών προϊόντων. Στην Ουκρανία υπάρχει ένα τεράστιο δίκτυο δεκάδων χιλιάδων αγωγών μεταφοράς του ρωσικού φυσικού αερίου προς τις χώρες της Ευρώπης. Η Ουκρανία παίζει σημαντικό ρόλο τόσο στα σχέδια της καπιταλιστικής ενοποίησης που προωθεί η Ρωσία, που να θυμίσω ότι έχει συγκροτήσει στα εδάφη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης την Ευρασιατική Οικονομική Κοινότητα και τον Οργανισμό του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας, αλλά και στα σχέδια και των άλλων δυνάμεων των υπεριαλιστικών που επιδιώκουν να διεμβολήσουν τα παραπάνω σχέδια. Από τη δεκαετία του 90 ακόμα, οι ευρωατλαντικοί υπεριαλιστές δούλευαν, αν θυμάστε, τη λεγόμενη Γκουάμ, που βγαίνει από τα αρχικά της Γεωργίας, της Ουκρανίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Μολδαβίας, ενάντια στα ρωσικά σχέδια καπιταλιστικής ενοποίησης της περιοχής. Πέρασαν πάνω από 20 χρόνια από τότε και τι βλέπουμε, βρελές και κάποιος να τις μάτιασε όλες αυτές τις χώρες. Η Γεωργία τριχοτομήθηκε, έφυγε η Αυχαζία και η Νότια Οσετία. Από την Ουκρανία αποκολλήθηκε η Κρυμαία που προσχώρησε στη Ρωσική Ομοσπονδία, αλλά και οι περιοχές του Ντομπάς που κήρυξαν την ανεξαρτησία τους. Από τη Μολδαβία έχει αποσκυρτήσει η Περνιστερία. Προς το παρόν μόνο το Αζερβαϊτζάν φέρεται να την γλίτωσε, χάρη στην ευλίγηση της ισορροπίας σε δύο βάρκες. Αλλά θα δούμε και αυτό για πόσο. Η ρωσική αστική τάξη, μετά την αντεπανάσταση και μέχρι να δυναμώσει, δεν άνοιγε τα μέτωπα με τη ΣΥΠΑ, τις άλλες δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Μάλιστα είχε ενταχθεί και στον Ατοϊκό Συνεταιρισμό για την Ειρήνη. Συμμετείχε στο λεγόμενο πόλεμο κατά της τρομοκρατίας που είχαν κηρύξει οι ΗΠΑ με τη στρατιωτική επέμβαση στο Αφγανιστάν. Ο Πούτιν είπε πρόσφατα πως τα 2000 ο ίδιος είχε θέσει στον Κλίντον το ενδεχόμενο η Ρωσία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, δηλαδή ένα χρόνο μετά τους βομβαρδισμούς της Γιουγκοσλαβίας. Όσο όμως η ρωσική αστική τάξη δυνάμωνε και έβλεπε πως οι προσδοκίες της για ενσωμάτωση στους ευρωατλαντικούς οργανισμούς έμεναν χωρίς ανταπόκριση, με μεθόδευση προωθούσε τους δικούς της σχεδιασμούς και η Ουκρανία θα ήταν και αυτή σήμερα στις διακρατικές ενώσεις που είχε φιλοτεκνήσει εάν δεν ήταν οι πραξικοπηματικές ενέργειες το 2014, όταν η αστική τάξη της Ουκρανίας διαιρέθηκε στα δύο και πέρασε αυτή τη διαίρεση και σε ευρύτερες λαϊκές μάζες. Το τμήμα της αστικής τάξης που είχε ευρωατλαντικό προσανατολισμό πατροναρίστηκε απροκάλυπτα από ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση για να ανατρέψει τη φιλορώσικη κυβέρνηση του Γιανουκόβιτς και δεν δίστασε να στηριχτεί ακόμα και σε φασιστικά μορφώματα που στην πορεία έκαναν και πολιτικά εγκλήματα όπως η δολοφονία των 100 ανθρώπων στην Οδυσσό στο σπίτι των συνδικάτων. Από την άλλη, η Ρωσία για τα δικά της συμφέροντα προχώρησε σε απόσπαση τμήματων της Ουκρανικής επικράτειας με την προσάρτηση της Κρυμαίας και με την ενίσχυση των ρωσόφωνων αυτονομιστών στις περιοχές του Ντομπάς, την κρατική οντότητα των οποίων αναγνώρισε λίγο πριν τη ρωσική στρατιωτική επέμβαση. Να γιατί λέμε πως οι εξελίξεις στην Ουκρανία διεξάγονται στο έδαφος του μονοπωλιακού καπιταλισμού, συνδέονται με τους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της επέμβασής του στην περιοχή στα πλαίσια του σφοδρού ανταγωνισμού αυτών των δυνάμεων με την καπιταλιστική Ρωσία για τον έλεγχο των αγορών, των πρώτων υλών και των δικτύων μεταφοράς της χώρας. Και μπορεί να αποδειχθούν ότι είναι από τα πρωτοβρόχια σε μια πιο γενικευμένη σύγκρουση, ενός πιο γενικευμένου πολέμου. Εκεί παραπέμπουν οι πρόσφατες δηλώσεις του Biden που φωτογραφίζουν τη σύγκρουση των ΗΠΑ και των συμμάχων τους και με την Κίνα για την πρωτοκαθεδρία στο υπεριαλιστικό σύστημα. Βεβαίως, η κάθε πλευρά τίνει τις επιδιώξεις της πίσω από διάφορα προσχήματα, όπως της υπεράσπισης της δημοκρατίας, της αυτοάμυνας, του δικαιώματος επιλογής συμμαχιών, της στήρισης των αρχών του ΟΗΕ ή του ΟΑΣΕ, του κοινού αμυντικού χώρου της Ευρώπης ή υποτίθεται του αντιφασισμού, εσκεμμένα αποκόβοντας τον φασισμό από το καπιταλιστικό σύστημα που τον γεννά και τον αξιοποιεί. Η αστική τάξη της Ρωσίας προσπαθεί να καπηλευτεί την ιστορική αναντικατάσταση την προσφορά της Σοβιετικής Ένωσης, την νίκη επί του φασισμού-ναζισμού στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να εκμεταλλευτεί το αντιφασιστικό φρόνημα του ρωσικού και των άλλων λαών που κατέβαλαν μεγάλο φόρο τιμής για την ήττα της ναζιστικής θηριωδίας. Η απόφαση της ρωσικής ηγεσίας να προχωρήσει σε στρατιωτική εισβολή έγινε με το πρόσχημα της ασφάλειας, της αποστρατιωτικοποίησης και της αποναζιστικοποίησης της Ουκρανίας. Εξέλιξη που συνδυάστηκε στο διάγγελμα Πούτιν με μια άνευ προηγουμένου αντικομμουνιστική επίθεση.
Ουσιαστικά ο Ρώσος πρόεδρος αναπαρήγαγε όλη την πλατφόρμα του αντικομουνισμού που μπορεί κανείς να συναντήσει και στα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ. Όπως κόκκινη τρομοκρατία, ολοκληρωτικό καθεστώς, σταλινική δικτατορία, οκτωβριανό πραξικόπημα, όπως αποκάλεσε τη μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση, και κατηγόρησε ασύστολα τον Λένιν και τους Μπολσεβίκους για να δικαιολογήσει τη σημερινή ρωσική στρατιωτική εισβολή. Απ' την άλλη, η συγκεκριμένη ενέργεια έδωσε την ευκαιρία σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση να εμφανιστούν ως φύλακες του διεθνούς δικαίου, των αρχών του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, του Ελσίνκη και πάει λέγοντας. Όμως, η καταδικαστέα ρωσική εισβολή δεν μπορεί να ξεπλύνει την εγκληματική δράση του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εξελίξεις. Ποιοι είναι αυτοί που μιλάνε για το διεθνές δίκαιο? Αυτοί που εδώ και χρόνια έχουν γράψει στα παλιά τους τα παπούτσια το διεθνές δίκαιο που είχε διαμορφωθεί με τη συμβολή της Σοβιετικής Ένωσης και των άλλων σοσιαλιστικών χωρών και το οποίο οι παραπάνω δυνάμεις τα τελευταία χρόνια το έχουν κάνει κουρελόχαρτο. Πότε στο Ιράκ και πότε στο Αφγανιστάν. Το διαμελισμό ή το διαμελισμό κρατών, την ανατροπή όσων δεν τους αρέσει και ούτω καθεξής. Όπως λέμε στο σπίτι του κρεμασμένου, δεν μιλάνε για σκηνή. Μα να που όλοι αυτοί, είπα να το Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι από τους πρώτους διδάξαντες των βασάνων των λαών, δεν έχουν μέτρο στην υποκρισία. Και επειδή αυτές τις μέρες συμπληρώνονται 23 χρόνια από τη στρατιωτική επέμβαση του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιουγκοσλαβία το 1999, με τη συμμετοχή της Ελλάδας και την επικυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, να θυμίσουμε πως τότε μακέλυψαν τη Ιουγκοσλαβία και το λαό της με βομβαρδισμούς για 78 μέρες. Πραγματοποίησαν 2.300 αεροπορικές επιδρομές, χρησιμοποίησαν 1.130 πολεμικά αεροσκάφη, εκτόξευσαν 1.300 πυράβλους κρούς, χιλιάδες βλήματα από πλουτισμένου ουρανίου, ενώ 37.000 βόμβες διασποράς έσπεραν το θάνατο σε αμάχους. Διέλυσαν τη Ιουγκοσλαβία με κάποια από τα προσχήματα που σήμερα αξιοποιεί η ρωσική ηγεσία. Όμως τα εγκλήματα του ενός υπεριαλιστή δεν σβήνουν τα προηγούμενα εγκλήματα των άλλων υπεριαλιστών. Προστίθονται στη μαύρη λίστα των εγκλημάτων του καπιταλισμού σε βάρος των λαών. Δήθεν τώρα η ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτελούν το θεάριστο έργο της υπεράσπισης της δημοκρατίας από τα αυταρχικά καθεστώτα. Ποιοι? Αυτοί που σκότωσαν σαν το σκυλί τον Καντάφη, που έστειλαν σε ένα στημένο δικαστήριο τον Μιλόσεβιτς και που πιο πριν είχαν γεμίσει χούντες στην ανθρωπότητα. Αυτοί τάχατες θα προασπίσουν τη δημοκρατία. Για το λόγο αυτό απαγόρευσαν και κάθε μέσο που μπορεί να μεταδώσει την οπτική της άλλης, της αντίπαλης πλευράς. Τόση πια δημοκρατία και ελευθερία. Βέβαια και οι απέναντι δεν πάνε πίσω. Όπως ήδη είπα, σε κοινή βάση τους αναδεικνύεται ο αντικομουνισμός. Επιπλέον οι Ρώσοι έβγαλαν ένα φυρμάνι πως το εξής απαγορεύεται, λέει η λέξη πόλεμος, για ό,τι συμβαίνει στην Ουκρανία. Θα λέγεται ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Μάχη λοιπόν όχι μόνο στο στρατιωτικό επίπεδο, αλλά και στο επίπεδο της προπαγάνδας. Πρέπει να είμαστε, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, πολύ προσεκτικοί στο τι μας δείχνουν και το τι μας λένε. Πάντα έτσι ήταν, αλλά τώρα πολύ περισσότερο. Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και στα άλλα αστικά κόμματα και στα κανάλια τους. Λένε οι υποστηρικτές της κυβέρνησης και της όλο και μεγαλύτερης εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο. Μα η Ρωσία επιτέθηκε. Πρέπει να είμαστε με τον αμυνόμενο. Όμως αυτό το επιχείρημα ακριβώς από την άλλη πλευρά χρησιμοποιεί και η Ρωσία και όσοι στηρίζουν τη ρωσική εισβολή, δείχνοντας πως εδώ και χρόνια η ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση μεθοδεύουν και προωθούν την οικονομική, πολιτική και στρατιωτική περικύκλωση της Ρωσίας, επεμβαίνοντας, μεταφέροντας ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις και καθιστώντας βάσεις του θανάτου, ρίχνοντας λάδι στη φωτιά. Το ΝΑΤΟ, μετά τη διάλυση του Συμφώνου της Βαρσοβίας, όχι μόνο δεν διαλύθηκε, ούτε και περιορίστηκε, αλλά αντίθετα διευρύνεται, εσωματώνοντας στις τάξεις τους άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες. Εγκαθιστά στρατιωτικές δυνάμεις και σύγχρονα όπλα σε διάφορα σημεία πέριξ της Ρωσίας, πραγματοποιεί γυμνάσια ακόμη και με σενάρια πυρηνικού πολέμου. Επιδιώκει να στερήσει τη Ρωσία από τη δυνατότητα απάντησης σε πρώτο πυρηνικό πλήγμα. Εμείς λοιπόν δεν θα μπούμε στη λογική να απαντήσουμε ποιος ήταν πρώτα, η κότα ή το αυγό, γιατί γνωρίζουμε πως όλες οι αστικές τάξεις έχουν μέσα τους την επιθετικότητα για να αυξήσουν τα κέρδη τους, πρώτα απ' όλα καταπιέζοντας τους λαούς των χωρών τους που τους εκμεταλλεύονται και στη συνέχεια στη βάση της ισχύως τους, της οικονομικής, πολιτικής και στρατιωτικής, δεν παραβλέπουν και την καταπίεση και των άλλων λαών. Ούτε έχει βάση το άλλο ανεκδίγητο δίλημα που θέτουν,
να είμαστε, λένε, με τον αδύνατο, την Ουκρανία, που δέχτηκε επίθεση από τον ισχυρότερο, τη Ρωσία. Αλήθεια, γιατί αυτό δεν ίσχυε στην περίπτωση της Γιουγκοσλαβίας, της Λιβύης, της Συρίας και τόσων άλλων περιπτώσεων που η αστική τάξη της Ελλάδας τάχτηκε με τον ισχυρό? Γιατί δεν ισχύει για την Κύπρο, που εδώ και σχεδόν 50 χρόνια έχει υπό την κατοχή το 40% των εδαφών της από την ισχυρότερη Τουρκία, και όλοι οι ισχυροί μας σύμμαχοι κάνουν πλάτες στη διαιώνιση αυτής της κατάστασης? Επιστρατεύτηκε ακόμα και το επιχείρημα του λεγόμενου αναθεωρητισμού στις διεθνείς σχέσεις. Πως πρέπει να δοθεί, λέει, απάντηση στη Ρωσία του Πούτιν, που είναι αναθεωρητική δύναμη και καταπατά τα σύνορα. Λες και οι άλλοι υπεριαλιστές είναι αγγελούδια. Δεν απευθύνονται όμως σε λωτοφάγους. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως ο αναθεωρητισμός, η αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, το ξαναχάραγμα συνόρων, η διάλυση κρατών δεν είναι προνόμιο του ενός ή του άλλου υπεριαλιστικού κέντρου. Όλοι τους αναθεωρούν διεθνείς συνθήκες. Όλοι τους αμφισβητούν σύνορα και παρεμβαίνουν στρατιωτικά με διάφορα προσχήματα όταν αυτό απαιτούν τα δικά τους συμφέροντα. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε υπεριαλιστικά κέντρα είναι της μακριάς αλυσίδας του αναθεωρητισμού. Κύπρος, Ιουγκοσλαβία, Ιράκ, Αφγανιστάν, Λιβύη, Συρία, για να μείνουμε στα πιο γνωστά και σχετικά πρόσφατα. Οι δυτικές κυβερνήσεις, για να επιστρατεύσουν τους λαούς στον υπεριαλιστικό πόλεμο, κουνάνε το σκιάχνο του αυταρχικού και δικτατορικού Πούτιν, ο οποίος όμως είναι αποτέλεσμα του δικού του έργου, της διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης, της ανατροπής του σοσιαλισμού. Τσιμουνιά δεν είχε ακουστεί από τους ίδιους τον περασμένο Γενάρη, όταν τα ρωσικά στρατεύματα εισέβαλαν στο Καζακστάν για να βοηθήσουν την καταστολή μιας εργατικής λαϊκής εξέγερσης. Τότε τους είχε έρθει κουτί, μιας και διακυβεύονταν και τα συμφέροντα και των δικών τους μονοπωλίων. Το μόνο τους άγχος ήταν να φύγουν από εκεί οι Ρώσοι μόλις τελειώσουν τη δουλειά. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, το κόμμα μας, άλλα κομμουνιστικά κόμματα που έχουμε τοποθετηθεί με κοινή ανακοίνωση, την οποία υπογράφουν μέχρι στιγμή 41 κόμματα και 30 κομμουνιστικές νεολαίες από όλο τον κόσμο, καταδικάσαμε τη δράση των φασιστικών εθνικιστικών δυνάμεων στην Ουκρανία, τον αντικομμουνισμό και τη δίωξη των κομμουνιστών, τις διακρίσεις σε βάρος του ρωσόφωνου πληθυσμού, τις ένοπλες επιθέσεις της Ουκρανικής κυβέρνησης κατά του λαού του Ντομπάς. Καταγγείλαμε το γεγονός της αξιοποίησης τέτοιων δυνάμεων από τον Αυροατλαντισμό για την υλοποίηση των δικών του σχεδιασμών και ακόμα και τη χρήση και φασιστικών μορφωμάτων. Την ίδια ώρα εκτιμήσαμε πως ήταν και είναι απαράδεκτη αντικομμουνιστική ρητορική κατά του Λένιν, των Μπολσεβίκων και της Σοβιετικής Ένωσης, στην οποία καταφεύγει η ρωσική ηγεσία για να δικαιολογήσει τους δικούς της στρατηγικούς σχεδιασμούς στην περιοχή. Τίποτε όμως δεν μπορεί να αμαυρώσει την τεράστια προσφορά του σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση, που ήταν πολυεθνική ένωση ισότιμων σοσιαλιστικών δημοκρατιών. Επιδιώκουμε να φτάσει στους εργαζόμενους η αλήθεια, πως τόσο η ρητορική των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί διαφύλαξης των αρχών του ΟΑΣΕ και του ΟΗΕ, όσο και η απόφαση της Ρωσικής Ομοσπονδίας που διεξάγεται με το πρόσχημα την αυτοάμυνα της Ρωσίας, την αποστρατιωτικοποίηση και αποφασιστικοποίηση της Ουκρανίας, δεν αφορούν τη δημοκρατία, δεν αφορούν την προστασία του λαού της περιοχής, ούτε γίνονται για την ειρήνη. Αλλά όλα αυτά επιδιώκουν να κρύψουν την προώθηση των συμφερόντων εκείνων ή των άλλων μονοπωλίων στα εδάφη της Ουκρανίας, στο σφοδρό ανταγωνισμό τους. Απορρίπτουμε τη λογική που λέει πως πρέπει να διαλέξουμε πλευρά ληστή, δηλαδή το ποια μονοπόλια, αμερικάνικα, ρώσικα, ευρωπαϊκά ή κινέζικα, θα εκμεταλλεύονται τους λαούς και τον πλούτο της περιοχής. Παλεύουμε τουλάχιστον στη συνείδηση των εργαζομένων να καταδικαστούν και να ιτηθούν οι καπιταλιστές και τα εγκληματικά συμφέροντά τους. Ανεξάρτητα από το σε ποια πλευρά της στρατιωτικής σύγκρουσης βρίσκονται, ανεξάρτητα αν προωθούν ή μεν τα συμφέροντά τους με τη σημαία δίθεν της ελευθερίας και της δημοκρατίας ή και η δε του κάλπικου αντιφασισμού. Είμαστε αλληλέγγυοι με τους κομμουνιστές και τους λαούς της Ουκρανίας και της Ρωσίας, και είμαστε στο πλευρό τους για να δυναμώσει το μέτωπο ενάντια στον εθνικισμό που καλλιεργεί η κάθε αστική τάξη. Οι λαοί των δύο χωρών που έζησαν ειρηνικά και μεγαλούργησαν στα πλαίσια της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά και όλοι οι άλλοι λαοί, δεν έχουν κανένα συμφέρον να ταχθούν με την πλευρά του ενός ή του άλλου υπεριαλιστή, της μιας ή της άλλης συμμαχίας που υπηρετεί τα συμφέροντα των μονοπωλίων. Λένε ορισμένες δυνάμεις πως εάν υπήρχε μια ισχυρότερη παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή, βρε παιδί μου, ένα ΝΑΤΟ χωρίς πολεμικούς σχεδιασμούς και επιθετικά οπλικά συστήματα στα εδάφη του, ή μια φιλειρηνική Ευρωπαϊκή Ένωση, ένας ειρηνικός πολυπολικός κόσμος,
μια καλύτερη αρχιτεκτονική ασφάλειας, τότε θα είχαμε αποφύγει όλες αυτές τις αιματηρές καταστάσεις. Πρόκειται, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, για εικασίες, για το τελευταίο καταφύγιο των αστικών σοσιαλδημοκρατικών καθώς και οπορτουνιστικών δυνάμεων που θέλουν να κρύψουν πως ο καπιταλισμός είναι νύχι κρέας με τους υπεριαλιστικούς πολέμους. Τα ευχολόγια περί ειρηνικού κόσμου και ανάλογης διεθνούς αρχιτεκτονικής όχι μόνο δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, αλλά και προσπαθούν να κρύψουν τις αιτίες των πολέμων. Για το λόγο αυτό δρούν αποπροσανατολιστικά για την αντικαπιταλιστική και αντιυπεριαλιστική πάλη, επιδιώκοντας να καλλιεργήσουν μια αντίληψη περί δυνατότητας δίθεν ενός ειρηνικού υπεριαλισμού. Όμως η αλήθεια είναι πως το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε καπιταλιστική διακρατική ένωση είναι λικοσημασχίες που έχουν βαθιά αντιδραστικό χαρακτήρα. Δεν μπορούν να γίνουν φιλολαϊκές. Ενώ ο πολυπολικός κόσμος είναι ο κόσμος των σύγχρονων υπεριαλιστικών συγκρούσεων και πολέμων. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ενεργά συμμετέχει στις επιλογές του ευρατλαντισμού, τόσο σε οικονομικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο. Απ' τη μια έχουμε τους σχεδιασμούς για την περιβόητη πολιτική απεξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ρωσικό αέριο, προς όφελος αμερικάνικων και ευρωπαϊκών και άλλων μονοπωλίων. Απ' την άλλη, αυτό το οικονομικό σκέλος συνοδεύεται και από το στρατιωτικό, δηλαδή από τη γιγάντωση των στρατιωτικών βάσεων του θανάτου, παραδείγματος χάρη στη Σούδα, την εμφάνιση και νέων όπως την Αλεξανδρούπολη, στη Λάρισα, στο Στεφανοβίκιο και αλλού. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν δυσκολεύτηκε και πολύ για τους σχεδιασμούς αυτούς, μιας και για τα δύο παραπάνω σκέλη είχε οργώσει το έδαφος και είχε μάλιστα ιδρώσει για αυτά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Πειράχτηκε τώρα δήθεν ο φιλιρηνικός ΣΥΡΙΖΑ από τα Καλάσνικοφ που έστειλε η Νέα Δημοκρατία και δεν πρόσεξε πως από τις βάσεις που έβαλε το χεράκι του να διωγκωθούνε περνάνε δεκάδες φωνικές μηχανές για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που όπως λέει ένα ρητό, ανάθελα ξεκίνησε και θελητά του πήγε με τη ΣΥΠΑ και τον διαβολικά καλό κύριο Τραμπ, δεν πρόσεξε πως όλος αυτός ο σχεδιασμός του ΝΑΤΟ, στον οποίο έβαλε και αυτός ως κυβέρνηση τις πινελιές του, ήταν στη γραμμή της εμπλοκής της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς πολεμικούς σχεδιασμούς. Παραδείγματος χάρη με την ανάληψη από τα ελληνικά πολεμικά σκάφη της προστασίας σε εισαγωγικά του εναέριου χώρου των άλλων βαλκανικών χωρών. Αλλά από ποιον άραγε, έτσι, από την Ρωσία. Για να μην μπούμε για την απαράδεκτη συμφωνία των Πρεσπών για να χώσουν άλλον έναν λαό μέσα στη στρούκα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέτοια είναι η υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ. Καθημερινά διαφέρεται η διαχωριστική πολιτική γραμμή ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις της χώρας μας. Απ' τη μια βρίσκονται η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, όλες οι αστικές πολιτικές δυνάμεις που έχουν κοινή γραμμή ενσωμάτωσης και της Ουκρανίας στους ευρωατλαντικούς υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και σε αυτή τη φάση προκρίνουν την ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στον υπεριαλιστικό πόλεμο με πυρομαχικά όπλα και στην πορεία με στρατιωτικές δυνάμεις. Σε αυτή την κατεύθυνση ετοιμάζεται και η μεθαυριανή, ότι είναι παρουσία του Ζελένσκι στην Ελληνική Βουλή. Δεν λείπουν βέβαια και οι αστερίσκοι, τα ψηλά γράμματα που προσπαθούν να κρύψουν την πλήρη ταύτισή τους. Αυτά που ψελίζει ο ΣΥΡΙΖΑ περί ανάγκη οι ελληνικές κινήσεις να έχουν, λέει, τη βούλα των οργανισμών στους οποίους συμμετέχουν, δηλαδή του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέτοια ΝΑΤΟ-φροσύνη από το κόμμα της λεγόμενης ριζοσπαστικής αριστεράς. Απ' την άλλη μεριά βρίσκεται το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, που πρόταξε την ανάγκη να παλέψουμε ενάντια στην προπαγάνδα των αστικών δυνάμεων που σπρώχνουν τους λαούς στην κρύα των μηχανή του υπεριαλιστικού πολέμου με διάφορα ψεύτικα προσχήματα. Να απαιτήσουμε να κλείσουν οι βάσεις, να επιστρέψουν στη χώρα στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονται εκτός συνόρων, να δυναμώσει πάλι για να αποδεσμευτούν οι χώρες από τα υπεριαλιστικά σχέδια και συμμαχίες όπως είναι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΚΚΕ καταδίκασε την απόφαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να στείλει οπλισμό, όπως και τη στάση και των άλλων αστικών κομμάτων, που σε τελική φάση ούτε πότε δεν ξεφεύγουν από τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και μάλιστα αυτό επιχειρούν να τον ντύσουν και με εθνικούς σκοπούς. Το κόμμα μας πραγματοποίησε μεγάλες μαζικές κινητοποιήσεις στην Αθήνα και εδώ στη Θεσσαλονίκη, από τις πρεσβείες και τα προξενία της Ρωσίας προς αυτά τον ΗΠΑ, των δυνάμεων δηλαδή που εμπλέκονται στην υπεριαλιστική σύγκρουση. Ταυτόχρονα κινητοποιήσεις τόσο του κόμματος όσο και των μαζικών φορέων γίνονται σε πολλές περιοχές και πόλεις
αυτές τις μέρες, ιδιαίτερα εκεί από όπου περνούν οι αμερικανατοικές δυνάμεις, όπου υπάρχουν βάσεις και άλλες εγκαταστάσεις που αξιοποιούνται για τον υπεριαλιστικό πόλεμο. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης των καπιταλιστών έχουν σκυλιάσει, μιας και καθί στο μάτι της αστικής τάξης είναι η στάση του κουκουέ που καλεί το λαό να μην επιλέξει στρατόπεδο ληστών. Δεν είμαστε, αγαπητοί φίλοι, όμως ουδέτεροι και αδιάφοροι, όπως προσπαθούν να μας προσάψουν ορισμένες αστικές και οπορτουνιστικές δυνάμεις, επειδή δεν επιλέγουμε ληστή. Είμαστε με την πλευρά της εργατικής τάξης, με την πλευρά των λαών, που πρέπει να χαράξουν αυτοτελή, ανεξάρτητη γραμμή, μακριά από όλα τα αστικά και εμπεριαλιστικά σχέδια. Αυτή είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας για τον ελληνικό λαό και για όλους τους λαούς του κόσμου. Πιστεύουμε πως οι λαοί δεν μπορεί να είναι θεατές μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις, στις οποίες η καταδικαστέα ρωσική στρατιωτική βολή είναι μόνον έναν επεισόδιο της σύγκρουσης που μπορεί να πάρει ακόμα πιο τραγική ροπή, μιας και βλέπουμε και τις δύο πλευρές να ξεσκονίζουν πότε το ορόπαλο των πυρηνικών όπλων και πότε αυτό των βιολογικών και χημικών. Επιπλέον, πρέπει να πούμε πως ήδη οι λαοί βιώνουν τις συνέπειες του πολέμου. Στην Ουκρανία, εκατομμύρια άνθρωποι εγκαταλείπουν τις εστίες τους, αναζητώντας διέξοδο από τον υπεριαλιστικό πόλεμο. Τώρα, τα κοράκια διάφορων εργοδοτικών οργανώσεων οσμίστηκαν φθηνό εργατικό δυναμικό. Καθημερινά ξεφυτρώνουν άτυπα δουλεμπορικά κυκλώματα, ακόμα και στο Facebook, που και στη χώρα μας απευθύνονται σε εργοδότες για την προμήθεια αυτού του φθηνού εργατικού δυναμικού. Οι εξελίξεις επηρεάζουν και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όπως είδαμε και από την πρόσφατη μελιστάλλαχτη συνάντηση του Πρωθυπουργού μας με τον Ερντογάν. Όμως το σερμπέτι αυτό που μας κερνάνε, προκειμένου να καλλιεργηθεί για άλλη μια φορά η προσδοκία για έναν μήνα του μέρητος των αστικών τάξεων Ελλάδας και Τουρκίας στα πλαίσια της ενίσχυσης, όπως μας λένε, της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ και μπροστά στον πόλεμο της Ουκρανίας, είναι ένα σερμπέτι δηλητηριώδες. Το είδαμε και με τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Ακάρ, που αποκαλύπτουν πως προωθούνται επικίνδυνοι σχεδιασμοί σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων των λαών του περιβάλλοντος με τη λεγόμενη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Επιπλέον, ο λαός μας και οι άλλοι λαοί βιώνουν την ακρίβεια στα καύσιμα, σε άλλα προϊόντα. Ο πληθωρισμός κατατρώει τα λαϊκά εισοδήματα. Ο λαός πληρώνει το τίμημα είτε με τους πανάκριβους εξοπλισμούς για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, είτε με τις υψηλές τιμές του ρεύματος και των άλλων προϊόντων λαϊκής κατανάλωσης. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε βέβαια και κάποια ψίχουλα λίγων λεπτών του ευρώ έκπτωση για τη βενζίνη. Τέτοια κουβαρνταλίκια. Πρόκειται για κοροϊδία, όπως και οι προτάσεις των άλλων αντιπολιτευτικών κομμάτων, που διαγωνίζονται στο πόσα ψίχουλα θα πέσουν στο λαό από το τραπέζι που έχουν στήσει το φαγοπότι του στα μονοπόλια. Όμως, για να υπάρξει μια στοιχειώδης ανακούφιση του λαού, απαιτείται άμεσα κατάργηση του ΦΠΑ, των ειδικών φόρων σε καύσιμα και σε είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Χρειάζεται προστασία του εισοδήματος με γενναίες αυξήσεις μισθών και συντάξεων εδώ και τώρα. Σε αυτές τις συνθήκες έχει σημασία η στάση των κομμουνιστών, αλλά και όλων των ανθρώπων που συστρατεύονται μαζί μας, ώστε να ενημερώσουμε συστηματικά το λαό, να συμβάλλουμε στην οργάνωσή του, ώστε να μπουν νέες λαϊκές δυνάμεις στη δράση κατά του υπεριαλιστικού πολέμου και της εμπλοκής. Γενικότερα κατά του συστήματος που γεννά φτώχεια, κρίσεις και πολέμους. Αυτός είναι ο δρόμος που φωτίζει την πραγματική φιλολαϊκή προοπτική, για να μπορούν οι λαοί να ζήσουν με ειρήνη, με ασφάλεια, με αδερφοσύνη, να διαμορφώσουν αμοιβαία επωφελείς σχέσεις, όπως έζησαν για δεκαετίες οι λαοί της Ρωσίας και της Ουκρανίας, όταν οι ίδιοι βρίσκονταν στο τιμόνι της εξουσίας, όταν είχαν στα χέρια τους το πλούτο που παρήγαγαν, όταν οικοδομούσαν μια καινούρια σοσιαλιστική κοινωνία.